Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η συνεδρία μας διεξάγεται καθώς στην χώρα προωθούνται πολύ σημαντικές και μεγάλες μεταρρυθμίσεις και νομίζω ότι αυτές απαντούν και στην πράξη σε όσους αμφιβάλλουν είτε για την προσήλωσή μας σε αυτές είτε για τους ρυθμούς παραγωγής του κυβερνητικού έργου. Θυμίζω λοιπόν ότι αυτέ τι μέρε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση πολύ σημαντικέ αλλαγέ στη δικαιοσύνη, οι οποίε έχουν ήδη συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινική δικονομία. Με αιχμή την επιτάχυνση των αποφάσεων, αφού καθιερώνεται η μία και μόνη αναβολή στι δίκε, και βέβαια αλλάζει και το καθεστώ των αναστολών προκειμένου οι ποινέ επιτέλου να εκτελούνται υπό προϋπόθεση, και να υπάρχει φυλάκιση για πλημελήματα, κάτι το οποίο πρακτικά δεν συμβαίνει ποτέ σήμερα, ενώ αυστηροποιείται και η τιμωρία η δεχθών αδικημάτων και επανεξετάζεται και συνολικά το σύστημα της ηφόρων απόλυση κρατουμένων. Ταυτόχρονα συζητείται και θα έχει ψηφιστεί ω την Δευτέρα το νέο καθεστώ για του δανειολήπτε με τις διατάξεις που καθιστούν ουσιαστικά τον εξοδικαστικό συμβασμό υποχρεωτικό για τους services, οι οποίοι και θα πρέπει να παρέχουν πια πολύ περισσότερη ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους και οι τελευταίοι να έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν κούρεμα ή πιο ευνοϊκού όρους για την εξόφληση των δανείων τους. Τέλος, την επόμενη εβδομάδα, εκτιμούμε ότι θα έχουν ψηφιστεί μέχρι την επόμενη πέμπτη, έρχονται και στην Ολομέλεια. Οι 11 συνολικά ρυθμίσει κοινωνική δικαιοσύνη εναντίον τη φοροδιαφυγή κατατέθηκαν πολλά σχόλια στην δημόσια διαβούλευση, σχεδόν 3.000. Αρκετά από αυτά έγιναν δεκτά, χωρί πάντω να αλλοιώνεται ο πυρήνα του νομοσχεδίου. Και είναι μια απόδειξη ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να ακούει την κοινωνία, χωρί όμω να υπακούει σε καμία συντεχνία γι' αυτό και θα επαναλάβω ότι ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος, η ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης και φυσικά δέσμευση της κυβέρνηση τα πρόσθετα έσοδα να κατευθυνθούν σε κρίσιμου τομεί, όπως η παιδεία και η υγεία. Εξάλλου αυτό το οποίο προβλέπει ήδη ο προπολογισμό των οποίων θα συζητήσουμε στη συνέχεια καθώς σχεδόν 500 εκατομμύρια θα ετεθούν πρόσθετοι πόροι στην υγεία και παραπάνω από 250 εκατομμύρια στην παιδεία. Επιτρέψτε μου όμως σήμερα να ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο είναι εκτός της ημερήσιας διάταξης. Και ένα ζήτημα το οποίο οφείλει να αποσαφινιστεί ενγέρος ώστε τα κόμματα να κάνουν τους σχεδιασμούς τους και οι υποψήφοι να γνωρίζουν τους κανόνες που θα ισχύσουν. Και προφανώς αναφέρομαι στις ευρωεκλογές της ερχόμενης άνοιξης με ιδιαίτερη αιχμή το σύστημα για την ανάδειξη των 21 Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως λοιπόν είχα σημειώσει και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και στην αναμέτρηση αυτή θα ισχύσει ο Σταυρός Προτίμησης. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι τον πρώτο λόγο στην εκλογή κάθε εθνικού αντιπροσώπου, είτε μιλάμε για το Εθνικό Κοινοβούλιο, είτε μιλάμε για την Ευρωβουλή, πρέπει τελικά να τον έχει ο πολίτης, όχι ο αρχηγός κάθε παράταξης, μέσω μιας λίστας προδιορισμένων βουλευτών που ουσιαστικά θα επιλέγει ο ίδιος. Θέλω να σας πω επίσης ότι υπήρξε ένας νομίζω γόνιμος προβληματισμός γύρω από το ενδεχόμενο να υπάρξει διαίρεση της επικράτειας περιφέρειας. Θεωρώ όμως τελικά ότι η ενιαία επικράτεια όπως ουσιαστικά ισχύει παγίως από το 1981 αποτελεί και τώρα την πιο ενδεδειγμένη Λύση. Άλλωστε είναι η χώρα συνολικά που στέλνει τους εκπροσώπους της στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Συνεπώς τα κριτήρια πρέπει να είναι εθνικά και μακριά από τοπικές φωνές ή τοπικές ιδιαιτερότητες και με κυρίαρχο στόχο να γίνεται όλο ένα και πιο δυνατή η φωνή της πατρίδας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτές τα αποφάσεις όμως επέλεξαν να πλαισιώσει και μια νέα σημαντική θεσμική πρωτοβουλία. Έτσι, μετά την ε, περαιτέρω διευκόλυνση της ε, ψήφου των ε, αποδήμων το 2019 και ύστερα από την άρθη, άρση πρακτικά κάθε εμποδίου για αυτήν ε, τον περασμένο Ιούνιο, σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά. Καθιερώνουμε για όποιον το επιθυμεί, εντός και εκτός Ελλάδος, την επιστολική ψήφο. Είναι κάτι που έχουν υιοθετήσει τα περισσότερα κράτη. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να ισχύσει και στον τόπο μας. Πιστεύω ότι είναι μια ιστορική τομή, η οποία, ε, ε, καθώς ε, ουσιαστικά η εκλογική διαδικασία εμπλουτίζεται, ε, αλλάζει, αποτελεί και μια γενναία, πολύ γενναία θεσμική μεταρρύθμιση, καθώς ουσιαστικά διευρύνει το σώμα των πολιτών που συμμετέχουν στις εκλογές. Νομίζω ότι είναι η πιο ισχυρή απάντηση την οποία μπορούμε να δώσουμε στην αποχή και στην αδράνεια των πολιτών γιατί όσον αφορά με το εξωτερικό με την συγκεκριμένη ρύθμιση δεν θα υπάρχει καν η ανάγκη να οργανώσουμε ειδικά εκλογικά τμήματα. Κάθε απόδημος που θα είναι εγγεγραμμένο στους ειδικούς καταλόγους θα ψηφίζει χωρί να πρέπει να ταξιδεύει συχνά εκατοντάδε, χιλιάδε χιλιόμετρα. Θα μπορεί να το κάνει από το σπίτι του, θα μπορεί να το κάνει από την εργασία του με άνεση και διαθέτοντα όλε τι δικλείδε ασφαλεία και στη συνέχεια. Υπουργό και ο αναπληρωτή Υπουργό θα παρουσιάσουν λεπτομερώς λεπτομερώ τι προβλέψει του τρόπου με τον οποίο θα λειτουργήσει το σύστημα τη επιστολική ψήφου. Αλλά θέλω να τονίσω ότι την ίδια δυνατότητα θα δώσουμε και στου συμπολίτε μα εντό Ελλάδο. Και εδώ πιστεύω ότι η επιστολική ψήφο θα επιτρέψει να συμμετέχουν στι εκλογέ στις δεκάδε, εκατοντάδε χιλιάδε ενδεχομένω συμπολίτε μα που υπό άλλε συνθήκε δεν θα συμμετείχαν. Και αυτό είναι μια πραγματικά αληθινή πρόοδο. Είναι μια μεγάλη δημοκρατική κατάκτηση. Και αναφέρομαι σε πολλέ κατηγορίε Ελλήνων και Ελληνίδων, για του οποίου η φυσική παρουσία στι κάλπε δεν είναι εύκολη. Υπερήλικε, ασθενεί. Άτομα με αναπηρία, νέοι που δουλεύουν σε ζώνη, εργαζόμενοι την ημέρα των εκλογών, ακόμα και φοιτητέ ή μαθητέ στο τέλο του Λυκείου που ενδεχομένω να έχουν εξετάσει, να έχουν άλλε προτεραιότητε. Όλοι αυτοί θα μπορούν, εφόσον το επιλέξουν, να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο, χωρί μετακινήσει και χωρίς ταλαιπωρία. Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτή πρωτοβουλία δεν θα μπορούσε να δημοσιοποιηθεί, να συζητηθεί πριν διασφαλιστούν ε, οι όροι για την ε, επιτυχία της, ε, κάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Θα το ακούσετε στη συνέχεια στις ε, παρουσιάσεις ε, που ε, θα γίνουν. Έχω μάλιστα και εδώ τους ε, δειγματοληπτικούς ε, φακέλους, οι οποίοι θα σας ε, ε, μοιραστούν, καθώς και τα ε, σχετικά ε, ψηφοδέλτια με τα οποία ε, θα λειτουργήσει το νέο αυτό σύστημα. Όπως είπα, είναι μια ιστορική τομή εξυγχρονισμού και διεύρυνσης της δημοκρατικής διαδικασίας στη χώρα μας. Και έτσι οι ευρωεκλογέ αναδεικνύονται, θα έλεγα, σε ένα πολλαπλό στοίχημα. Πρώτον, εδραιώνοντας την πολιτική σταθερότητα στη χώρα χωρίς αμφισβητήσεις που θα μπορούσαν να αναρκοθετήσουν την αναπτυξιακή της τροχιά. Δεύτερον, εκλέγοντας βουλευτές ικανούς για τον ρόλο τους, άξιους εκπροσώπους στο Ευρωκοινοβούλιο, με την παράταξή μας, την παράταξη της Ευρώπης, να έχει δείξει τα ωφέλη που μπορεί να φέρει για την πατρίδα σε όλα τα επίπεδα, από το μεταναστευτικό μέχρι το Ταμείο Ανάκαμψης και από τις αμυντικές της συμμαχίες μέχρι την διεκδίκηση σημαντικών πρόσθετων πόρων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Και βέβαια, ε, απλοποιώντα με την επιστολική ψήφο ε, την εκλογική διαδικασία, η συμμετοχή περισσότερων πολιτών καθίσταται και αυτή από μόνη τη ένα στίχημα. Θα είναι η πρώτη φορά που θα ε, δοκιμάσουμε αυτό το καινούριο ε, σύστημα, ε, έτσι ώστε να ακούγεται ε, ε, όσο το δυνατόν πιο δυνατά η φωνή τη κοινωνία. Και όσο, το, όσο πιο δυνατή ακούγεται η φωνή τη κοινωνία, τόσο πιο υπεύθυνη πρέπει να γίνεται και η επιλογή τη κάθε ηγεσία ενισχύοντας ε, την δημοκρατική έκφραση, η οποία απομονώνει ε, αδιέξοδες ακραίες συμπεριφορές, αλλά κάνοντας και το πρώτο βήμα, ώστε το νέο αυτό δικαίωμα να ισχύσει και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Με άλλα λόγια, μαζί με τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την ε, καθημερινή ζωή, τολμάμε και μεγάλες αλλαγές που αναβαθμίζουν την πολιτική ζωή και νομίζω ότι είναι οι πιο χειροπιαστέ απαντήσει μπορούμε να δώσουμε για την Ευρώπη, για την Ελλάδα, για την δημοκρατία που θέλουμε.